συνάδελφοι, ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτόν τον αγώνα. Το γεγονός αυτό δεν είναι μεμονωμένο και η κίνηση αυτή και από μόνη της δείχνει πως όταν οι εργαζόμενοι είναι συσπηρωμένοι μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα. Συνάδελφοι, είμαστε πολύ περισσότεροι από αυτούς και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Λίγα λόγια τώρα για εδώ. Ήρθε η απόλυσή μου τη Δευτέρα το απόγευμα, μετά από τη συμμετοχή μου σε απεργιακές κινητοποίησεις του Μάρτη για τα ΤΕΠΗ, με συνοπτικές διαδικασίες, και ο στόχος της εργοδοσίας εδώ ήταν μόνο να σπάσει το κλίμα που είχα δημιουργήσει εγώ αλλά και άλλοι συνάδελφοί μου μεταξύ των συναδέλφων μας για μαζικές διεκδικήσεις. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο χτύπημα και στο συνδικαλισμό, αλλά και γενικευμένα στους εργαζόμενους, οι οποίοι διεκδικούν στους χώρους εργασίας τους. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω, συνάδελφοι. Και το ότι είμαστε σήμερα εδώ με τη συμπαράσταση όλων των σωματείων, δείχνει το πώς η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, να διεκδικήσουμε, να πάρουν πίσω οι απολύσεις όλων των κλάδων των συνδικαλιστών και να διεκδικήσουμε πρώτα και κύρια την αξιοπρέπειά μας. Να πηγαίνουμε στο σπίτι μας και να κοιμόμαστε τα βράδια ήσυχοι. Γιατί έχουμε κάνει το καθήκον μας. Όλοι μαζί μπορούμε με μία φωνή. Συνάδελφοι, βρισκόμαστε εδώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, η οποία έχει πάρει απόφαση καταδίκης της απόλυσης του Προέδρου του Σωματείου των Ιδιωτικών Κλινικών, μαζί με δεκάδες σωματεία εργαζομένων υγειονομικών των δημοσίων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, γιατί ο αγώνας μας είναι κοινός. Ο αγώνας των εργαζομένων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα των υγειονομικών είναι κοινός. Είναι κοινός απέναντι στην τρομοκρατία, είναι κοινός απέναντι στις απολύσεις, απέναντι στην εντατικοποίηση της εργασίας και τους χαμηλούς μισθούς. Αυτό το κύμα, η σωρία απολύσεων που έχει επιδοθεί εργοδοσία και στις ιδιωτικές κλινικές, με τον πρόεδρο εδώ του Σωματείου, με συνάδελφο συνδικαλιστή εκλεγμένο στην Αθήνα, στον Όμιλο Υγεία. Φαίνεται ότι έχουν ξεσαλώσει με όλο τον αντεργατικό οπλοστάσιο που έχουν στα χέρια τους, που έχουν νομοθετήσει όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα ξεμπερδέψουν με τους πρωτοπόρους εργαζόμενους που δεν κάθονται στα αυγά τους και υπομένουν αυτές τις άθλιες συνθήκες εργασίας που μας έχουν αφήσει να ζούμε. Έχουν βγάλει άπειρα το τελευταίο διάστημα της πανδημίας, ιδιαίτερα οι ιδιωτικές κλινικές και στην πόλη μας και σε όλη στην Ελλάδα, και τα διαγνωστικά κέντρα όπως ο Όμιλος Ιδιοδιάγνωσης, που έχουν τροποδοτηθεί με τα δώρα από την κυβέρνηση στο διάστημα της πανδημίας, με απευθείας επιδοτήσεις, αλλά και με τη σωρία των διαγνωστικών τεστ που είχαν αναγκάσει τους εργαζόμενους, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε κρατική πρόνοια ώστε να παρέχονται δωρεάν, τους είχαν αναγκάσει να πηγαίνουν στα διαγνωστικά κέντρα. Έχουν σκάσει από τα λεφτά και αυτή τη στιγμή έρχονται και χτυπάνε εργαζόμενους, έρχονται και χτυπάνε πρωτοφόρους συνδικαλιστές που δεν ανέχονται αυτές τις συνθήκες δουλειάς. Έρχονται και προετοιμάζουν για ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας, όπως φαίνεται και από τον Όμιλο της Διάγνωσης, που θα μετακινεί εργαζόμενους όπου τους συμφέρει, όπως τους συμφέρει, να δουλεύουν με ό,τι συνθήκες θέλουν και με ελάχιστα λεφτά, ακριβώς για να πλουτίζουν ακόμα παραπάνω. Δεν θα τους περάσει. Θα είμαστε εδώ στο πλευρό των εργαζομένων, θα είμαστε στο πλευρό του Προέδρου του Σωματείου. Δεν θα επιτρέψουμε να περάσει αυτή η απόλυση. Απαιτούμε τώρα άμεσα να την πάρουν πίσω. Δηλώνουμε εδώ ότι τον Νίκο τον Θανάκο τον απολύσανε γιατί απήργησε για τους 57 νεκρούς στα ΤΕΠΗ. Τον απολύσανε γιατί είναι πρόεδρος του κλαδικού σωματείου. Τον απολύσανε γιατί είναι πρωτοπόρος συνδικαλιστής και παλεύει για τα δικαιώματα των συναδέλφων του. Ούτε τα μικρά παιδιά δεν πιστεύουν ότι η απόλυση έγινε λόγω περιπτωτικής προσωπικού. Ούτε τα μικρά παιδιά δεν πιστεύουν ότι η ιδιωτική υγεία σωρίζεται.
ότι μετά τα δύο χρόνια που μπούκωσε στο χρήμα και στα εκατομμύρια, μετά τα τόσα χρόνια που οι κυβερνήσεις τις δίνουν αδέρτα λεφτά δικά μας για να κάνουν την υγεία το έρευμα. Η απόλυση του συναδέλφου του Θανάκου έρχεται μαζί με πάρα πολλές απολύσεις συνδικαλιστών σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτό το πογκρόμ τα σωματεία απαντάνε. Δεν θα τους περάσει. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτή την κινητοποίηση. Δεν θα μείνει αναπάντητη καμία τρομοκρατική απόλυση σε κανέναν χώρο δουλειάς. Όλα τα σωματεία, όλοι οι εργαζόμενοι, μια βραδιά. Δεν θα τους περάσει καμία απόλυση. Να πάρουν άμεσα αυτή την απαράδεκτη απόλυση πίσω, γιατί εμείς τους το δηλώνουμε και σήμερα, συνεχίζουμε μέχρι να πάει ο συνάδελφος ο Θανάκος πίσω στη δουλειά του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, είμαστε τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, είμαστε σήμερα εδώ για να σταθούμε αλληλέγγυοι, για να διαμαρτυρηθούμε πλάι στο συνάδελφο πρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών Κλινικών για την απαράδεκτη, για την άδικη απόλυσή του από την εργοδοσία της βιοδιάγνωσης, τη στιγμή που έχει μπουκωθεί 2,5 χρόνια τώρα με κέρδη, με μια σειρά πακέτα από τις κυβερνήσεις, τη μία μετά την άλλη με την κούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επικαλείται τάχα μου μείωση των κερδών. Είναι ένα χτύπημα ακόμη στη συνδικαλιστική δράση, στις λαϊκές ελευθερίες, που φέρει σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων που έχουν συνυπογράψει απεργοκτόνους νόμους και με κορονίδα το έκτρωμα Χατζηδάκη. Η μόνη λύση απέναντι σε αυτή την πολιτική, σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που χτυπάει και το δικαίωμα των εργαζομένων να διεκδικούν συλλογικά, είναι η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, είναι να βγει ενισχυμένη η φωνή του λαού, να τους βάλουμε εμπόδια είτε σε αυτήν είτε στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση που ετοιμάζουν, με το λαό μαζί, με το λαό μπροστάρι. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.